Αθηναίρεξε ο Εμπορικός Σύλλογος. Mm-hmm. Εμείς την πήραμε μια ιδέα, κάθαμε όλοι μαζί κάτω, βρήκαμε αυτό το σποτάκι που είναι και λόγω των ημερών παίζει πάρα πολύ το σποτάκι του Σπύρου Παπαδόπουλου. Και ασφαλής. Δεν είμαι ασφαλής. Το τροποποιήσαμε λίγο και βγάλαμε ένα παρόμοιο σποτάκι. Πιστεύω πολύ έξυπνο. Έχει μεγάλη αφήση από ό,τι έχουμε δει στον κόσμο. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα αυτή τη δράση. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το σποτάκι. Έτσι, για κάποιον που δεν το έχει δει, για περιγράψτε μας λίγο τι έγινε. Δείχνει αυτό το σποτάκι. Δείχνει κάποιον που είναι μέσα στο σπίτι του. Τώρα ο Σπύρος Παπαδόπουλος έμπαινε στο σπίτι. Τώρα ήρθε η ώρα να βγούμε από το σπίτι. Ναι, έτσι. Γιατί με καιρό. Μοζόμαστε τώρα στα νέα δεδομένα, σε άλλα δεδομένα πια. Καλά τα δεδομένα. Τώρα και η εθελοντική ομάδα που έχουμε δημιουργήσει τόσο καιρό και εμείς είμαστε αδρανείς λόγω του κορονοϊού. Δεν θέλουμε να βάλουμε σε κίνδυνο τον κόσμο, τους πολίτες, όλους αυτούς τους εθελοντές μας, να προκαλούμε συνασπισμό, συγκροτησμό και να μπαίνουμε γενικά σε κίνδυνο λόγω του κορονοϊού. Τώρα που χαλαρώσαν λίγο τα μέτρα, είπαμε να ξεκινήσουμε τις δράσεις μας. Έπεσε αυτή η ιδέα, κάθε μετά το φιλοσοφήσαμε όλοι μαζί και φτιάξαμε αυτό το ωραίο σποτάκι. Το σποτάκι τώρα. Βγαίνουμε ασφαλείς λοιπόν. Βγαίνουμε ασφαλείς λοιπόν από το σπίτι. Τώρα, αν παρατηρήσετε τώρα, αυτός που κάνει το βίντεο, ο φίλος μας βγαίνει, το γύρισμα γίνεται μέσα στο σπίτι και τώρα βγαίνουμε από το σπίτι. Και κάνει μια τροπή στα λόγια του Παπαδόπουλου. Μοιάζει πάρα πολύ το σποτάκι γιατί είναι όπως να το κάνουμε, είναι λόγω του μικρών, είναι πολύ πιαθάρικο. Για να παρατρύνουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Θέλετε και κάτι να κεντρήσετε και το ενδιαφέρον, οπότε... Ναι. Και πάνω το καταφέραμε. Βλέπουμε τώρα αυτό το φίλο μας και βγαίνει από το σπίτι. Δείχνει ότι με λίγα λόγια τη δράση που θα κάνουμε. Η δράση αυτή είναι ότι την 5η Ιουνίου, την Παρασκευή, μεθαύριο, που είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, βγαίνουμε όλοι από τα σπίτια μας, από τα σπίτια μας, τα μαγαζιά μας, και καθαρίζουμε συγχρόνως όλοι μαζί, ο καθένας στο χώρο του. Για να αποφύγουν πάλι το συγχρονισμό, το συνοστισμό σε μεγάλες ομάδες, θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, από τις επόμενες, αυτό σιγά σιγά που καλώνουν τα μέτρα, θα το κάνουμε. Δηλαδή, τώρα, κάθε τρεις και λίγο θα διοργανώνουμε δράσεις τώρα περιβαλλοντικές. Γίνεται η αρχή λοιπόν τώρα. Ναι, αυτή είναι η αρχή. Να μπούμε στο πνεύμα του εθελοντισμού. Και να δημιουργήσουμε, δηλαδή να κάνουμε μια δράση από καθένα μπροστά στο χώρο του. Δηλαδή και το σλόγαν της δράσης είναι «Φροντίζω τον χώρο που ζω». Δηλαδή εκεί μπροστά είτε είναι κατάστημα, είτε είναι το σπίτι, την αυλή μας μπροστά, είτε είναι το θερμοκήπιό μας, οπουδήποτε, η επιχείρησή μας. Έξω και κάνουμε τον καθαρισμό εκεί μπροστά. Μάλιστα. Φροντίζουμε λοιπόν τον τόπο που ζούμε είναι το μήνυμα. Φροντίζω τον τόπο το που ζω είναι το μήνυμα και αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Θα γίνει κάποια συγκεκριμένη ώρα. Το πρωί. Και αφορά όλοι λοιπόν 10 με 11 με μία σκούπα στο όχι χέρι. Όχι όλοι αλλά και τα χωριά. Εδώ καλό και τους πολιτικούς συλλόγους να πούνε και τους χωριανούς τους να τους βάλουν σε αυτούς τη δράση, να τους ενεργοποιήσουν και οι ίδιοι μετά και όλοι. Μπορούν και όλες οι εθελοντικές ομάδες να οργανώσουν τις δραστηριότητες αυτές τις μικρές δράσεις μπροστά σε κάθε. Είτε αυτό μπορεί να είναι το σπίτι τους, μπορεί να έχει ένα παρτέρι, ένα πεζοδρόμιο, οτιδήποτε μπορούν να κάνουν. Αυτό μπορούν κάλλιστα να το τραβήξουν ένα βιντεάκι, να το ανεβάσουν στο σύλλογό τους και στο δικό μας παιδιά του. Για να θέλετε. Να προβληθούν και αυτοί και σαν πολιτιστικό σύλλογο, και σαν χωριό και σαν ομάδα. Και να πρίνουμε και άλλους να μπουν στο παιχνίδι. Είναι ένα μήνυμα ότι η καθαριότητα αφορά όλους μας και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί για να... Εννοείται. Γιατί πολλές φορές μου λένε γιατί τα κάνει ο Δήμος όλα. Ξέρουμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να... Είναι η διέλευση προσωπικού, λόγω των ειδικών αδειών τώρα που έχουν πάρει όλοι λόγω του κορονοϊκού, έχει ελάχιστο προσωπικό. Αλλά εμείς όμως σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες πρέπει να... Φτιάξουμε την εικόνα και του σπιτιού μας και της πόλης μας γενικότερα. Και του χωριού μας, και δεν περιμένουμε μόνο από το Δήμο. Ο Δήμος και αυτός όπως μπορεί και όπου μπορεί τρέχει. Αλλά δεν επαρκούν τα άτομα και το προσωπικό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν φροντίζουμε και εμείς τη γειτονιά μας, φροντίζουμε τον τόπο μας, φροντίζουμε το χωριό μας, νοιαζόμαστε για την πόλη μας. Και το χωριό μας και την πόλη μας. Και βοηθάμε 10 με 11 ραντεβού, λοιπόν, παίρνουμε φαράσια και σκούπες, σκουπίζουμε, καθαρίζουμε. Αφορμή, είπαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αλλά όπως λέτε, μπορεί να είναι τώρα κάποια αρχή για αυτή τη δράση, αλλά θα έρθουν και άλλες επόμενες στην συνέχεια. Ακόμα εκείνη τη μέρα, 5 το απόγευμα, διοργανώνουμε άλλη μια δράση στο θέατρο, το αρχαίο θέατρο στα Βιβλιά. Εκεί θα μαζευτούμε, θα έρθουν και τα παιδιά από το που φτιάξει μια καινούργια ομάδα λογική, την Ιερά Πέτρα, η προτέκθεση. Είναι παιδιά από το ΕΠΑΛ και από άλλα σχολεία που έχουν φτιάξει μια ομάδα που έρχεται, αν έχετε δει, που ανεβάζουν και βιντεάκια από καθαρισμό στην αμαχή. Αυτή είναι μια πολύ καλή δράση που έχουν οργανώσει τα παιδιά και μια πολύ ωραία ομάδα. Να τους ευχαριστώ κιόλας με την ευκαιρία. Με αυτά τα παιδιά και με άλλους εθελοντές θα οργανώσουμε μια δράση το απόγευμα να καθαρίσουμε το αρχαίο θεατράκι στα Βιβλιά. Μάλιστα. Σας ακούμε λοιπόν στις 5 το απόγευμα, είπατε, στο αρχαίο θέατρο, στα Βίγλια. Αυτή είναι μια υπαράλληλη δράση που είναι το απόγευμα. Το πρωί όμως η δράση είναι 10 με 11. Μάλιστα. Κύριε Στροπεκάκη, εθελοντισμός, δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια συνεδρίαση αυτές τις ημέρες. Ναι, κάναμε. Νομίζω ότι Δευτέρα είχατε. Την Κυριακή μας πέρασε, το βράδυ σε 7 η ώρα κάναμε η εθελοντική ομάδα και ήρθαν και από συλλόγους άλλους. Η πιο πολλή κουβέντα ήταν εκεί για να ενεργοποιηθούμε και να τους ανακοινώσουμε τη δράση. Και πιο πολύ βέβαια ενημέρωση έγινε βέβαια από το Facebook. Δηλαδή δεν κάνανε τα ψέματα, το Facebook είναι ένα τεράστιο μέσο ενημέρωσης που το μαθαίνουμε χακαριέα από άκρη Ελλάδος. Έτσι. Χρήσιμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήσιμα και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μεγάλη δύναμη και πρέπει εσείς να προβάλλετε στην δράση δικές μας, να μας βοηθάτε, αλλά να βοηθάτε την πόλη μας και τα χωριά μας. Ωραία. Μας ρωτάνε πάλι να μας πείτε λίγο για το αρχαίο θέατρο ξανά, αν μπορείτε να επαναλάβετε, για όσους ακροατές μπήκαν τώρα στην παρέα μου. Το απόγευμα, την ίδια μέρα, την Παρασκευή, που θα γίνει η δράση το πρωί, θα γίνει το απόγευμα. Μια δράση εθελοντική από εθελοντικές ομάδες. Και όποιος εθελοντής από την ομάδα εθελοντική να έρθει. Τους καλούμε το βράδυ, το απόγευμα, 5 η ώρα. Θα γίνει καθαρισμός δηλαδή στο αρχαίο θέατρο. Θα γίνει καθαρισμός στο αρχαίο θέατρο. Ναι, καθαρισμός. Σε συνεννόηση με αυτή τη δράση την έχει κανονίσει η κυρία Ρουμπελιωτάκη. Δεν σας ακούσαμε, η κυρία. Η κυρία Ρουμπελιωτάκη, ναι. Ναι. Να τονίσω κιόλας ότι αυτή όλη η δράση γίνεται συνεργασία με την κυρία Ρουμπελιωτάκη και την αντιδήμαρχο καθαριότητας περιβάλλοντος, με τον εμπορικό σύλλογο, με εμένα φυσικά, με τον εμπορικό σύλλογο, με την ομάδα του Δήμου δηλαδή, τον εμπορικό σύλλογο, τον καφέ εστίασης και όλοι μαζί από κοινού διοργανώσαν τη δράση. Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε λοιπόν. Την απογευματινή δράση έχει κανονίσει η κυρία Ρουμπελιωτάκη που είναι συνεννόηση με την κυρία Σπερμού, νομίζω, από το. Και για τη δράση αυτή. Το απόγευμα στις 5 η ώρα. Καθαρίζουμε τον αρχαιολογικό χώρο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Αν χρειαστεί, θα τα πούμε και την Παρασκευή το πρωί. Και το απόγευμα. Να έρθουμε και εμείς να βοηθήσουμε, να βγάλουμε και εμείς τη σκούπα. Δεν θα είμαστε στο σπίτι, θα είμαστε στη δουλειά, αλλά και εμείς εδώ θα καθαρίσουμε την πλατεία. Εδώ θα βοηθήσουμε. Βέβαια. Ο καθένας από το χώρο του. Ναι, ναι. Συμμετέχουμε λοιπόν όλοι και να πιστεύω να πάει καλά η δράση. Είναι μια εύκολη δράση. Δηλαδή δεν τους μετακινούμε πολύ τον κόσμο. Δεν τους βάμε να μετακινηθούν, να συγχρονιστούν, να πάει συνοστισμός. Απλά ο καθένας είναι μια πολύ αυτή η δράση που αν όμως έχει επιτυχία, πάρα μπορούμε σε μία να καταφέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα την πόλη μας, στο χωριό μας και γενικά το χώρο μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή επιτυχία. Νομίζω έτσι έχει σημασία και να βρούμε και τρόπους να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να συμμετέχει και να τον προκαλέσουμε και να τον προσκαλέσουμε. Εγώ για μια φορά να προσκαλέσω τον κόσμο όλο να συμμετέχει στη δράση αυτή και σε όλες τις εθελοντικές ομάδες και πολιτιστικούς συλλόγους. Δείχνουν τους εθελοντές τους και στα χωριά οι πολιτιστικοί σύλλογοι να συμμετέχουν στη δράση. Και να τραβήξουν για βιντεάκια και να τα κοινοποιήσουν από το χωριό τους, από το χώρο τους, οπουδήποτε είναι, να προβάλλουν και αυτή
το χωριό τους και την ομάδα τους. Κύριε Στροπεκάκη, είμαστε σε υποτίθεται εντός εισαγωγικών καλοκαιρινή περίοδο. Έχουμε βέβαια και αυτές τις βροχές. Δεν ξέρω σε... χρήσιμες είναι και αυτές. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ετοιμότητα σχετικά με την συγκέντρωση δυνάμεων από εθελοντικής άποψης για πυροπροστασία, για προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι άλλο βήμα που το εξετάζουμε τώρα με την ιδεολογική. Μάλλον θα τα συζητήσουμε αυτά. Τώρα σε πρώτη φάση, επειδή είναι νεοσύστατη η ομάδα και μας πρόλαβε και η καραντίνα και δεν έχουμε κάνει πολλές μαζόξεις, αυτά θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σε ένα επόμενο στάδιο. Στην εργασία με την Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, θα δούμε πώς μπορούμε εμείς, σαν εθελοντική ομάδα, να βοηθήσουμε με τον σωστό τρόπο. Θα δούμε. Και αυτό είναι υπό εξέταση. Ωραία. Είμαστε σε αυτό. Πολύ πρόθυμο να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ λοιπόν. Ραντεβού την Παρασκευή. Και η καθαριότητα είναι όλη μέρα, κάθε μέρα. Βέβαια, πρέπει να φροντίζουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Φροντίζω τον τόπο που ζω λοιπόν. Ωραία, με αυτό όλοι το μαζί, σύστημα κλείνουμε. Παρασκευή 10 με 11. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα.